Κύριε Πινιάκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι δεν λέγεται το τμήμα. Το τμήμα αδειών. Τμήμα αδειών διαμονής. Διαμονής, μπράβο. Τμήμα αδειών διαμονής. Τι γίνεται σε αυτό το τμήμα, λοιπόν? Έρχονται όσοι ενδιαφέρονται να δουλέψουν ως εργάτες γης για ένα τρίμηνο στην περιοχή μας, παίρνουν τη σχετική άδεια και πηγαίνουν στα χωράφια που είναι να εργαστούν. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή. Το Τμήμα Αδειών Διαμονής είναι μια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Αυτοί που έρχονται σε εμάς δεν είναι οι αλλοδαποί, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έρχονται οι δικοί μας για να φέρουν αλλοδαπούς. Είναι οι Έλληνες εργοδότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσλάβουν αλλοδαπούς για την κάλυψη των αναγκών σε εποχιακή εργασία. Τώρα, αυτό έληξε μέχρι 30 Ιουνίου, ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Το καθεστώς της μετάκλησης και της εποχιακής εργασίας υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, έχει νομοθετηθεί και αφορά κυρίως στην περιοχή μας εργάτες γης, οπότε κάποιος εργοδότης Έλληνας μπορεί να προσκαλέσει αλλοδαπούς για μια περίοδο 6 μηνών και υπάρχει και το καθεστώς των βοηθών σε κτηνοτροφικές εργασίες, όπου Έλληνες εργοδότες πάλι μπορεί να προσκαλέσουν αλλοδαπούς για διάρκεια 12 μηνών. Μάλιστα. Σε εποχιακή εργασία. Τώρα, λόγω του κορονοϊού και των προβλημάτων που υπήρχαν όλη αυτή την περίοδο και της αναστολής που είχε σχεδόν όλος ο δημόσιος τομέας, αυτές οι διαδικασίες είχαν παγώσει στην ουσία, γιατί εμπλέκεται και το προξενείο μας στη Κοριτσά και στα Τύρανα, τα οποία ήταν και αυτά κλειστά. Και επειδή υπήρχε ένα έλλειμμα στα εργατικά χέρια, με πράξη ομοθετικού περιεχομένου πριν περίπου από 3 μήνες, δόθηκε η δυνατότητα σε Έλληνες εργοδότες να προσκαλούν εργάτες για μια περίοδο από 20 ημέρες ως 3 μήνες το maximum. Αυτό έληξε 30 Ιουνίου. Αυτό έληξε. Αυτό το καθεστώς έληξε 30 Ιουνίου. Μάλιστα. Το δικαίωμα που είχαν δηλαδή Έλληνες εργοδότες όχι μόνο της Καστοριάς αλλά όλης της Ελλάδος να καλούν αλλοδαπούς εργάτες έληξε 30 Ιουνίου. Τώρα, έχουμε κάποια βασικά ερωτήματα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό όντως είναι έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν όντως και με αποδείξεις κάποια στιγμή ότι το πρώτο κρούσμα για το δεύτερο κύμα στην Καστοριά προήλθε από αλλοδαπό εργάτη γης. Αλλά θέλω να ρωτήσουμε βασικά πράγματα. Αυτοί λοιπόν που έρχονταν, υπόκειται σε κάποιον έλεγχο. Κάνουν κάποιο τεστ, έρχονται όπως είναι με τα ρούχα τους και... Όσον αφορά τη δική μας υπηρεσία, ο έλεγχος που κάνουμε είναι στα έγγραφα που προσκομίζει ο εργοδότης. Κυρίως είναι έλεγχος από την πλευρά του εργοδότη του Έλληνα, αν δικαιούται να φέρει και πόσο δικαιούται να φέρει βάσει των καλλιεργειών ή των ζωντανών που έχει στην επιχείρησή του. Και κατόπιν εμείς απλά στέλναμε τα στοιχεία μετά από ένα έλεγχο ταυτοπροσωπείας με το διαβατήριο και τα λοιπά στοιχεία των αλλοδαπών στο Τελωνείο, που ήταν η πηγή, η πύλη εισόδου για το νομό μας, η κρυσταλλοπηγή. Ναι. Εκεί πέρα με τη σειρά τους οι συνάδελφοι στο Τελωνείο κάνανε και αυτοί ένα δεύτερο έλεγχο ταυτοπροσωπείας. Στα χαρτιά όμως, όχι στην υγεία τους. Στα χαρτιά μόνο, όχι μόνο στα χαρτιά. Απλά να εξασφαλίσουμε ότι ο Χρήστος Μπινιάκος είναι ο Χρήστος Μπινιάκος που περνάει τα σύνορα. Και από εκεί και πέρα ήταν στην ευθύνη του εργοδότη να του παρέχει κατάλημα, να εξασφαλίσει ότι θα βρίσκεται στο χώρο εργασίας. Τις υποχρεώσεις που έχει ο εργοδότης. Ιατρικός έλεγχος δεν προβλεπόταν για αυτές τις περιπτώσεις? Έστω μια θερμομέτρηση, κάτι, ένα τεστ. Δεν υπήρχε καμία αναφορά για πόσο. Το λέμε αυτό, κύριε Πινιάκο, ξέρετε γιατί? Γιατί τα σύνορά μας με την Αλβανία μέχρι και σήμερα είναι κλειστά. Και επειδή είναι κλειστά, μας κάνει εντύπωση που δεν προβλέπεται. Και όλη αυτή την περίοδο. Για τις εξαιρέσεις, ακριβώς, ιατρική εξέταση. Αυτή ήταν, όπως είπατε, ήταν μια κατηγορία κατ' εξαίρεση. Και να σας πω ότι τα πράγματα ίσως γίνονται όχι πιο δύσκολα, αλλά. Ήταν ίσως πιο αναγκαία η θέσπιση κάποιου είδου ελέγχου, γιατί εκτός από τους εργάτες που καλούσαν οι Καστοριανοί εργοδότες εδώ στο νομό μας, φανταστείτε ότι εμείς ήμασταν πέρασμα και για τους εργάτες που ήταν πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός τους, που κατευθύνθηκαν στο κάμπο της Βέρειας και της Νάουσας και της Έδεσας. Όλοι αυτοί οι αλλοδαποί εργάτες πέρασαν από την Κρυσταλλοπηγή, πέρασαν από την Καστοριά, είτε με ίδια μέσα, είτε με τον εργοδοτών, είτε με λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλους κάμπους. Και όπως γνωρίζουμε ήταν
ίσως η πίεση των αναγκών και του χρόνου λόγω της εποχής που έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες, ίσως να ήταν αυτή η πίεση που δεν προβλέφθηκε κάποιος ιατρικός έλεγχος. Αυτό είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Όπως είναι, ναι, και ειδικά επαναλαμβάνω από χώρες με τις οποίες έχουμε κλειστά τα σύνορα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν προβλεπόταν ιατρικός έλεγχος σε αυτούς που κατ' εξαίρεση ως εργάτες γης θα έμπαιναν στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ, ξέρω να σας απαντήσω. Σε αυτό και δεν σίγουρα δεν μπορείτε να μας απαντήσετε εσείς. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Μπινιάκο, συνολικά από την καραντίνα και μετά, πόσοι εργάτες γης ήρθαν από την γειτονική Αλβανία στην Καστοριά? Με αυτό το καθεστώς που περιγράψαμε νωρίτερα, δηλαδή της τρίμηνης εργασίας, της έκτακτης και κατ' εξαίρεση τρίμηνης εργασίας, λίγο παραπάνω από 200 άτομα, γύρω σε 230 άτομα. 230 άτομα ήρθαν από τη γειτονική Αλβανία. Συνήθως πόσα έρχονται για αυτές τις εποχιακές δουλειές από τη γειτονική Συνήθως με το καθεστώς της εξάμηνης μετάκλησης είτε της παράτυπα απασχόλησης, πολλές φορές αγγίζουμε και τους 800. Άρα λοιπόν ήταν πολύ λιγότεροι φέτος. Από 800 άλλη χρονιά πήγαμε στους 230 φέτος. Ναι. Αυτό έχει τη σημασία, το επαναλαμβάνω, για κάποιον λόγο δεν προβλέφθηκε, ενώ είναι κλειστά τα σύνορα με την Αλβανία, να έχουμε ιατρικές εξετάσεις για αυτούς τους 230. Μας ρωτάνε αυτό το έλλειμμα που υπήρχε καλύφθηκε από ό,τι γνωρίζω και από τους Καστοριανούς. Από τους Έλληνες. Και μας έκανε πολύ εντύπωση και βεβαίως είδαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα στους κάμπους, στα αραιώματα κτλ. Δούλεψαν πάρα πολλοί Καστοριανοί φέτος στα μήλα και έβγαλαν ένα μεροκάματο. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα το συμπεριλάμβανα στα θετικά της όλης. Φυσικά, φυσικά, εννοείται. Και ίσως με κάποιες πιο προσεκτικές ενέργειες. Και μάλιστα, όπως μας έλεγαν οι ίδιοι, μας έλεγαν οι ίδιοι από τα κτήματα, ότι θα προτιμήσουν και πάλι Καστοριανούς όταν θα έρθει η ώρα της συγκομιδής ή των άλλων αγροτικών εργασιών που έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Μακάρι. Λοιπόν, τι γίνεται με το, αν υπάρχει πλαίσιο προσλήψεων, τι γίνεται μετά την πρόσληψη και τι γίνεται σε περιπτώσεις, τι προβλέπετε με τα πρωτόκολλα, επίσης θέλω να ρωτήσω εγώ, κύριε Μπινιάκο, αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι είχαμε έναν αλλοδαπό με κορονοϊό. Εκεί τι γίνεται, μπαίνει σε καραντίνα τι, το χωριό, μπαίνει το κτήμα, μπαίνει ο ίδιος μόνος από μόνος, τι λένε τα πρωτόκολλα? Δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο στην υπηρεσία μας που να προβλέπει κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε εδώ αρμόδιοι για την εξυπηρέτηση κυρίως των Ελλήνων εργοδοτών με αλλοδαπούς εργάτες. Από τη στιγμή που θα ανακαλυφθεί κάποιο τέτοιο κρούσμα, νομίζω ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι αυτές που ξέρουν πώς θα αντιδράσουν. Τώρα, οι πληροφορίες που λέτε και εσείς από εσάς, το ακούω, ότι διοχετεύτηκαν πως το πρώτο κρούσμα πιθανολογείται να είναι Αλβανός. Ναι, εργάτη, με ενδείξεις και όχι αποδείξεις, λέει ο κύριος Δρομιόπουλος σε άρθρο που δημοσιεύεται στο iatropedia.gr και αναδημοσιεύει η Σέντρα. Ναι. Εντάξει, οι ενδείξεις είναι ίσως λίγο εξασθενή το χαρακτήρα και τη δύναμη του συμπεράσματος, αλλά όπως και να έχει, ίσως είναι ένα καμπανάκι. Ίσως την απόδειξη, κύριε Μπινιάκο, την απόδειξη ίσως να την έχουμε ποτέ. Θυμηθήκαμε νωρίτερα και με την κυρία Κοζατσάνη το πρώτο κρούσμα. Θυμάστε τότε. Λέγαμε για γουνάραδες. Ναι. Λέγαμε για παιδιά από τις εκδρομές. Λέγαμε για αγίους τόπους. Λέγαμε που ήταν εκεί ένα τριήμερο, ότι ήταν και ήρθε όλη η Ελλάδα εδώ πέρα. Φαίνεται ότι και εκεί δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Πόσο μάλλον και τώρα. Να έχει η συγκεκριμένη ερμηνεία του ειδικού γιατρού σίγουρα μπορεί να χρησιμεύσει τουλάχιστον σαν καμπανάκι για να παρθούν από εδώ και πέρα κάποια επιπλέον μέτρα, αν και νομίζω ότι η πλειοψηφία των αλλοδαπών εργατών που είχε έρθει με αυτό το καθεστώς έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και είναι στη διαδικασία, αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει, στη διαδικασία αποχώρησης. Μάλιστα. Οι λίγες μέρες που ίσως παρατείνουν τη διαμονή τους εδώ πέρα έχει να κάνει κυρίως με την τακτοποίηση των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων. Μάλιστα. Τώρα, πρέπει να βγάλουν το ΆΜΚΑ, να πληρωθούν τα εργόσημα και αυτά. Κύριε Μπινιάκο, κάτι ακόμη. Από εδώ και πέρα προβλέπετε και πάλι να έρχονται εργάτες γης? Από εδώ, όχι, αυτό το καθεστώς έληξε 30 Ιουνίου και δεν έχει δοθεί κάποια παράταση. Υπήρχε μια φημολογία ότι ίσως το επεκτείνουν για ένα μήνα ακόμα λόγω της επέκτασης του κλεισίματος των συνόρων με τη γείτονα χώρα. Δεν έχει έρθει κάποια σχετική απόφαση ή κάποια κύκλωση στην υπηρεσία μας.
Οπότε λειτουργούμε πάλι με το καθεστώς που υπήρχε όπως παλιά τις εξάμεινες μετάκλησης, η οποία όμως και αυτή καθυστερεί επιπλέον σε χρόνους λόγω των προβλημάτων που έχει τη μερική αναστολή στο προξενείο μας σε Κορυτά και Τίρανα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πινιάκο. Μας έκανε όντως μεγάλη αίσθηση αυτό που είπατε, ότι δηλαδή αυτοί οι 230 που μπήκαν φέτος στην Καστοριά μετά την καραντίνα για αγροτικές εργασίες, βέβαια ήταν εντάξει με τα χαρτιά τους, δεν τους έγινε όμως κανένας ιατρικός έλεγχος και κανένα τεστ για το τι έχουν. Από μια χώρα, επαναλαμβάνω, με την οποία έχουμε κλειστά τα σύνορα λόγω αυτής της ιστορίας. Μας έκανε πάρα πάρα πολύ εντύπωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Να είστε καλά, καλημέρα.